έχει καμία σχέση με κάποια θέση του ΣΥΡΙΖΑ για φορολόγηση. Και εν πάση περιπτώσει, μην μιλάμε τώρα στο σπίτι του κρεμασμένου για σκηνή, όταν έχουν τσακίσει τους Έλληνες πολίτες στις φορολογίες, όταν τον έχουν πατήσει κάτω, δεν μπορεί να μιλάει. Δεν έχει δηλαδή την έξω, ήταν καλή μαρτυρία η Νέα Δημοκρατία. Τώρα, κοιτάξτε να δείτε, δηλαδή, κάτι κοιτάξτε, μας να δείτε. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Τις τελευταίες μέρες τι έχουμε ακούσει. Καταρχήν, δεν ξέρω αν ψάξετε τον κύριο Παπαμίκο, όπως έχει χειροπομπίδες πάνω του. Διότι άκουσα τον πρωθυπουργό την ημέρα της γιορτής του να καλεί στα όπλα τους βουλευτές να πάρουν χειροπομπίδες, να πούνε στα καφενεία, να τις πετάξουν μέσα, φαντάζομαι εντός εισαγωγικών, αλλά προσέξτε ακόμη τώρα. Ένας σοβαρός υποτίθεται πρωθυπουργός, ο οποίος στην πολιτική αντιπαράθεση. Θα μιλήσουμε πολιτικά ή θα κάνουμε μικροπολιτική. Στην πολιτική αντιπαράθεση. Να, δηλαδή, μην ρίχνετε το επίπεδο της κουβέντας. Μην ρίχνετε το επίπεδο της κουβέντας τώρα. Κύριε Παπαμίκο, δηλαδή, ξεκινάτε με ψέματα. Υπήρξε. Δεν ήταν να το λέω, το διαψεύστε. Τρεις μέρες, όλες τις μέρες του Σαββατοκύριακου και της Παρασκευής αναφέρονται στην φράση του πρωθυπουργού εντός εισαγωγικών. Θυμάμαι το δημοσίευμα, πρώτο το είδα μάλιστα από το RealGR, από την κυρία Κοραή, όπου έλεγε εντός εισαγωγικών: τι κάνετε, έχετε όπλα, πάρτε τα όπλα, μπείτε σε ένα καφενείο, πετάξτε χειροβομβίδες για το ΣΥΡΙΖΑ, έχετε επιχειρήματα. Αυτό λοιπόν είναι τον τόνο που θέλει να δώσει ο πρωθυπουργός. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, ακούσαμε για χειροβομβίδες. Είδαμε να εμπλέκεται το πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας σε μικροκομματικούς σχεδιασμούς. Και τώρα πάνε στην αντιπαράθεση να βάλουν και την Εκκλησία. Αυτό, αν μη τι άλλο, θα έλεγα ότι δείχνει μία ασέβεια. Και υπάρχει πράγματι μια αστεία πλευρά. Δηλαδή, εδώ ο κόσμος καίγεται, χάνεται και η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να αποδράσει από το έδαφος των πραγματικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία, ανοίγοντας ζητήματα τα οποία είναι εκτός τόπου και χρόνου. Αλλά αυτή η αστεία πλευρά γίνεται σοβαρή όταν ένας τέτοιος λόγος υιοθετείται από τον Πρωθυπουργό και από την κυβέρνηση. Μάλιστα. Είναι σαφές. Και θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα. Τελικά, αυτού του είδους των τελευταίων 24 ώρων αναφορές με τον τρόπο που το κάνει στα ζητήματα της θρησκείας η Νέα Δημοκρατία, θέτει ένα ερώτημα. Αυτό θα ήθελα να μου απαντήσει. Έχει καμιά σχέση αυτό το υποτιθέμενο κόμμα το οποίο έχει ένα ευρωπαϊκό προσανατολισμό, με τον ευρωπαϊκό διαφωτισμό, με την παράδοση της Ευρώπης? Για να μας απαντήσει δηλαδή, ένα-ένα στα ερωτήματα που θέσατε, κύριε Σκουλέτη. Μέσα από την αυτή την αστεία και επικοινωνιακή προσέγγιση, τι κάνει? Αυτοί οι άνθρωποι εξακολουθούν δυστυχώς, μας γελιοποιούν διεθνώς και είναι στα πράγματα. Μάλιστα, κύριε Παπαμίκο. Λοιπόν.